Συνεχίζονται από αύριο οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα για το πακέτο των μέτρων εν και του κρίσιμου Eurogroup στι 8 Οκτωβρίου. Ο Αντών Σαμαρασπάντο εκφράζει την αισιοδοξία του για την Ελλάδα στο μέλλον, ενώ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα ασκούν τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Διαψεύδεται κατηγορηματικά από όλε τι πλευρέ. Δημοσίευμα τη εφημερίδα στο Βήμα περί πράξη κοπήματο που δεν έγινε το Νοέμβριο του 2011. Οι πάντε δηλώνουν άγνοι, ενώ και στρατιωτικοί παράγοντε κάνουν λόγο για ανα... ανυπόστατα σενάρια. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον επιχειρηματία Γιάννη Καρούζο και το μαύρο χρήμα που κινήθηκε μέσω υπεράκτιων εταιριών φέρνει η εφημερίδα Real News. Την ίδια στιγμή μένεται ο πόλεμο ανακοινώσεων για αυτέ τι αποκαλύψει, ενώ η σύζυγο του επιχειρηματία που κατεζητείται έδωσε συνέντευξη για το ρόλο των πολιτικών προσώπων. Τέσσερι ώρε έμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο Ακη Τσοχατζόπουλο, ο οποίο κλήθηκε για συμπληρωματική απολογία, όμω τελικά δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Ο πρώην Υπουργό διαμήνυσε μέσω των συνηγόρων του ότι θεωρεί τη διαδικασία ακυρή και τη δίωξη του πολιτική και πιστεύει ότι όλη η ιστορία θα λάβει τέλο όταν εμφανιστεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή. Στη συνέχεια ακολούθησε η απολογία του Γιώργου Σαχπατζίδη, ο οποίο φέρεται να ήταν εκπρόσωπο Ιταλική εταιρεία, μέσω τη οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματο. Επίθεση με βόμβες Μολότο φθέχθηκε από αγνώστου τα ξημερώματα το αστυνομικό τμήμα τη Υπέστησαν σε μια σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν. Για το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε μετά τον θάνατο τη μητέρα τη, μίλησε η Μαρία Ελιάκη στην εκπομπή τη Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρα συμβουλεύτηκε, όπω είπε, ειδικό. Η Μη 2009 άλκη τη Ανιφαντή παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον αγαπημένο της Γιώργο Ζαχαριάδη. Το ζευγάρι αμέσως μετά τον γάμο του βάπτισε το γιο του που είναι 3,5 μήνα. Την επανεμφάνισή της μετά από μήνες απουσίας έκανε ένα αντιγιαμπουλέ και μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια. Το ρόλο του Βρικόλακα θα υποδηθεί σε μια νέα κινηματογραφική ταινία στο Χόλιγουντ του Αλέξης Γεωργούλης. Ταινία σύντομα θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες με τον Έλληνα ηθοποιό σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Τη Μύκονο προτίμησαν ο Ρουμάνοι παραγωγή για τα γυρίσματα του Next Top Model της χώρας τους. 11 εντυπωσιακά μοντέλα πέρασαν τις δοκιμασίες τους σε διάφορα γραφικά σημεία του νησιού. Με τον νέο συντροφό της Γιώργο Ματίκα συνέλευε ο φωτογραφικός φακός την ηθοποι... ηθοποιό Μαρίνα Σλάνογλου. Ολοκληρώθηκε χθε στην πανέμορφη Σαντορίνη ο παγκόσμιο διαγωνισμό παρκούρ. Ο νέοι από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν στο παρκούρ με φόντο τη μαγευτική καλντέρα. Ο Γιώργο Καραμίχο ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Λος Άντζελες την ίδια ώρα. Ο Χριστός Βασιλόπουλος δηλώνει στο Στάρο ότι θα γύριζε αμέσω πίσω στην Ελλάδα εάν του πρότειναν ρόλο σε κάποια ταινία. Η Ελεονόρα Μελέτη, η Βασιλική Τσεκούρα και η Ελένη Πετρουλάκη έτρεξαν σε φιλανθρωπικό αγώνα και μίλησαν για τα επαγγελματικά του σχέδια. Εντυπωσιακή εμφάνιση στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία έκανε η Μόνικα Μπελούτσι, που σήμερα έχει τα γενέθλιά τη, τα οποία όπω είπε θα τα περάσει με την οικογένειά τη. Μαθήματα χορού σε στυλ έκανε στην Πρίτνεϊ Σπία ο νοτιοκορεάτη ράπερ Σάι si, κατά τη διάρκεια γνωστού τηλεοπτικού talk show, στο οποίο ήταν καλεσμένη τραγουδίστρια. Η Τάμτα, που πήρε μέρο σε συνευλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τη σύλληψη, ευχήθηκε να ξαναγυρίσουν γρήγορα πίσω όσοι Έλληνε αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν εξαιτία τη οικονομική κρίση. Επίση, μίλησε για το ότι έγινε μητέρα ηλικία μόλι 14 ετών. Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί με την Ατάσα Θεοδωρίδου και την Έλληνα Παπαρίζου, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει στο Σταρ την έκπληξη που ετοιμάζει για τους θαυμαστέ του. Σε συνέντευξή τη ένθετο περιοδικό, η Καταρίνα Λέχου μίλησε για τα όχι που λέει στις επαγγελματικές της επιλογές και δεν δίστασε να αποκαλύψει την ηλικία της. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία τη Έλλη Κοκκίνου στη συναυλία για την 20η μουσική διαδρομή του Φίβου, ενώ ο Θάνο Πετρέλη ξεσήκωσε το κοινό με τι διαχρονικέ επιτυχίε του. Η 19χρονη Αναστάζια Σπαγκίνα από την Ουκρανία είναι μόνο μία από τι πολλέ έφηβε που με τη βοήθεια του μακηγιά μεταμορφώνονται σε ζωντανέ κούκλε. Τη Στρίπερ υποδίδεται στη μαύρη κομμωδία Butter, η γοητευτική ηθοποιό Ολίβια Wild, που παίζει και στι σειρέ ιατρικέ υποθέσει του Σταρ. Άρης μίλησε για την κριτική που δέχθηκε στα πρώτα βήματα της καριέρας του, αλλά και για τον τρόπο που χειρίζεται πια τη δημοσιότητα. Η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του musical της Barbie, η πριγκίπισσα και η pop star, προσέλκυσε τις μικρές πριγκίπισσες και όχι μόνο. <Και> Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρα. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού με τη Χριστίνα Παύλου και αμέσω μετά η ελληνική ταινία η Λίζα και όλοι οι άλλοι. Από όλου εμά, καλό σα βράδυ και καλή εβδομάδα.